0, μείον 75 open, μείον 75 current. Εντάξει, μπόμπα είμαστε. Κύριε Βασίλη, τι σημειώνεις εκεί τόση ώρα? Τι να σημειώνω εδώ, μελετάω. Μελετάω, τι μελετάω? Ετοιμάζομαι ρε φίλε, ετοιμάζομαι. Ετοιμάζεσαι, για ποιο πράγμα? Ετοιμάζομαι για το άσο χ2. Τι κάνεις ο DJ? Βάζω το φίλο μου εδώ το δυναμίτη να πούμε. Τον αγαπημένο το αδερφό. Ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, αδικία μου. Καφεδιά, κεράσω. Όχι, ευχαριστώ. Είχα πριν. Τζάμι. Μια που είναι πρωί για να ανοίξει το μάτι να πούμε και λίγο να ξεκινήσουμε και την εκπομπή σιγά σιγά. Σου πω ένα κλωτάκι έτσι που... Για πες. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να κερδίσει η Έλληνα στο Ράλι Ακρόπολης? Δεν ξέρω, φίλε. Να βάλω σε όλη τη διαδρομή πορτοκάλι φανάκι και να περνάει... Φίλε, κερδίζουνε και λέμπε έτσι και όποιον θες κερδίζουν έτσι. Βλέπεις κάτι τσικουετσέντο στον δρόμο. Κοιτάμε. Άμα τα βάλεις ναι. Πορτοκαλί, Ακρόπολης πρώτα θα δουνε τι τετρακίνητα και τι... Δεν θα ήταν κανένα άσχημη ιδέα, ας πούμε. Καθόλου άσχημη ιδέα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε χρόνους. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε χρόνους. Να μας βάζανε εκεί πέρα πορτοκαλί. Πάντα πρώτοι θα είμαστε. Λίγο πριν έχει φτάσει κόκκινο κιόλας. Καλή φάση. Ωραία. Λοιπόν... Να ξεκινήσουμε από πριν. Κι εγώ βαγγέλα γι' αυτό. Άντε, θα μην κάνουμε σήμερα, τίποτα. Όχι μωρά, κάνουμε. Κλείσουμε, λέει. Θα κάνουμε. Να ρε, γιατί δεν έφαγα πρωί και ο καφές αδεί πια. Δεν πειράζει, τώρα θα πούμε τις ομάδες μας και τα λοιπά και μετά βλέπουμε. Γιατί σήμερα έχω να τους πω μερικά πράγματα και έτσι ωραία. Άντε καλά, ας κάνουμε και κόβη σήμερα. Άντε, μπομπα. Λοιπόν, λοιπόν, καταρχάς να πούμε ένα καλό πράγμα. Ότι όποιος θέλει να δει για το πώς μελετάμε το Asian Odds μπορεί να κάνει ένα αίτημα στο γκρουπάκι που έχω στο Facebook, Tipster Academy. Mm-hmm. Μπαίνει μέσα, έχω αναρτήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, τα οποία εξηγούν ακριβώς πώς συμπεριφέρεται το Asian Odds και τι μας δίνει. Ωραία. Μιλάμε για το site asianodds.com. Μετά. Αυτό το έχεις και στην πρώτη εκπομπή. Ναι, το είχα αντέξει και στην πρώτη εκπομπή. Ναι. Απλά επειδή υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για το πώς συμπεριφέρεται αυτό το τέτοιο, το πρόγραμμα, το site μάλλον, καλύτερα να μπουν στο γκρουπάκι, να τα δουν όλα, γιατί δεν μπορώ να απαντάω κι εγώ. Είναι ανοιχτό σε όλους στο γκρουπάκι. Ναι, είναι ανοιχτό σε όλους. Μπορούν να μπουν, να κάνουν ένα αίτημα και να τους βάλω μέσα. Θα παρακαλούσα χωρίς fake προφίλ. Γιατί υπάρχουν pay profile που μπαίνουν και κάνουν spam. Και γενικά δεν θέλουν. Μπαίνουν, κάνουν spam και μετά το γκρουπάκι χρηστεύεται. Λοιπόν, τώρα πάμε να δώσουμε διάδες. Ας δώσουμε διάδες. Πού πάμε πρώτα-πρώτα? Πάμε Ιταλία. Ιταλία εννοείται. Ιταλία, Σασουόλο. Σασουόλο. Σασουόλο με την Πολόνια, έτσι. Ναι, και το λέει και το όνομα. Σασουόλο που τον παίρνει, αλλά δεν το κουμπίζει. Τον κόλλο. Δεν πειράζει, το λέω. Το λες εσύ, ξέρει. Ναι, ρε φίλε, αφού να πούμε μαζεύει εδώ πέρα πολλά γκολ η Σασουόλο. Δες εδώ πέρα πόσα γκολ μαζεύει να πούμε κάθε φορά. Ένα 7. Ένα 7. Εντάξει τώρα. Ευτυχία. Ευτυχία. Για κάθε ομάδα που παίζει μαζί. Ναι, εμείς θα πάρουμε το overrack τώρα που το δίνει 2-5. Το over 2,5 κιόλα. Το over 2,5. Όποιο θέλει παίρνει και 3,5 και 4,5 και ό,τι γουστάρει. Γιατί όχι να το ρισκάρει με αυτήν την ομάδα. Ναι, και η Μπολόνια βάζει γκολ εκτό. Φοβεράκια για αυτή. Ανοίξουν και το παιχνιδάκι του να δούμε γκολ. Μια χαρά απόδοση. Μπομπάρ και θα, αλλά θα πέσει. Θα πέσει οπότε τη βαράμε. Μαζί διάδα με Ελβετία 2. Βαντούζ. Είναι πώς λέμε, Βεντούζ. Ναι. Με σερβέτ. Πώς λέμε, σερβιέτα. Ναι, είναι βεντούζα, σερβιέτα. Κολλάνε. Κολλάνε μεταξύ τους. Βαντούζ, σερβέτ. Ωραία. Θα πάρουμε το over 2,5 και εδώ. 1,85. Αυτή η σερβέτ έχει παίξει με τον Άρη το... Πότε ήτανε, αρχές της δεκαετίας ή πιο παλιά. Τώρα σώθηκες. Πότε είχε παίξει με τον Άρη. Είχε αποκλείσει ο Άρης νομίζω. Αχ, μόνο καλά.
Μήπως είχαν παίξει μπάσκετ, ρε. Μπερδεύεσαι. Όχι, στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να είχαν παίξει. Γιατί και εγώ Αριανός είμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Καλά, θα το ψάξω. Ψάξε και στην προϊστορία σου, εσύ ξέρεις. Ωραία. Παίρνουμε και εδώ το over 2,5, κάνουμε 14 ευρώ ένα πονταρισματάκι. Ξέρεις τα 53 κλασικά για ανάληψη. Και σε τι απόδοση το πήγες το over? 1,85. Αλλά θα πέσει και αυτό πιστεύω. 1,85. Άρχισε μια χαρά. Προς το παρόν 1,85 που το άνοιξαν οι εταιρείες και βλέπουμε. Και έχουμε και μόνο αποδεκτό για Κυριακή. Από Πορτογαλία, κύπελλο. Για πες με το ματσάκι σου. Σε Τούμπαλ με Αλκανένσε. Είναι πορτογαλικό κύπελο, σε Τούμπαλ βαράει γκολ. Καλή επίθεση. Είναι στη ομάδα. Το βεράκι είναι ωραίο στον 80 και άμα θέλουν μερικοί το βρίσκουν και στο live. Να πάει περίπου 2 και βαράνε. Ωραία. Να διπλασιάσουν τα φράγκα τους. Έχουμε πομπές. Έχω κι εγώ δυο ματσάκια. Ημίχρονο τελικό κλασικά τις πομπές. Πρώτος αγώνας είναι Βερόνα Πάρμα. Βερόνα Πάρμα. Τι πιστεύεις? Θα σου πω. Αμφίρωπο. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά η Βερόνα δείχνει ότι η συνέδρα της είναι πολύ δυνατή. Και γενικά και εκτός έδρας δυσκόλεψε και τη Γιουβέντους. Και πιστεύω τον Άσο στο τέλος θα κερδίσει. Ωραία. Να πάει δηλαδή χ ημίχρονο Άσο τελικό. Ναι, με αυτή τη λογική. Απόδοση. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην έρθει χ τελικό, αλλά θα κλασικάρω επειδή. Ναι, εντάξει, αυτό απλά. Θεωρώ ότι έχει καλή έδρα. Τα ημίχρονα τελικά πάντα έχουν παραπάνω ρίσκο. Και στην απόδοση, στην 5,5 απόδοση, μια χαρά. Μια χαρά. Για αυτό το ματσάκι. Πολύ καλή. Αυτό από Ιταλία. Αυτό από Ιταλία. Και τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Στη Super League, Λίγδα, Κλίκα. Καλά το πες, Λίγδα. Με τόσο βρωμιά που πέφτει εδώ πέρα στην Ελλάδα, Λίγδα είναι. Δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω. Ακόμα υποτίθεται τιμωρούνται. Τιμωρούνται. Για, για προηγούμενες χρονιές παιχνίδια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Ξέρεις, υπάρχει και κάποιος εκεί μέσα στο ίντερνετ και κάθε αγωνιστική έχει. Όλη την Ελλάδα την έχει info. Ναι. Παίρνει πληροφορίες από όλους, δηλαδή την δίνει info όλη την Ελλάδα. Και πάνε οι άλλοι και κουμπάνε, ξέρω εγώ, χιλιάρικα. Εντάξει, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι όλα αυτά, είναι όλοι οι απατεώνες είναι αυτοί. Εμείς δεν δίνουμε info, δίνουμε... Info, φίλε, πολύ info, είναι όλα εκεί πέρα μέσα. Όλα. Σου δίνει info το 1.30 και βγαίνει διπλό. Βγαίνει 8 η απόδοση. Μεγάλο info, φίλε. Ειδικά το 1.30, πας να παίξεις 1.30, φίλε. Κουμπάσαι και βάλεις 1.000 ευρώ, πάρεις 300, ε. Πλουτίσεις, μιλάμε. Απλουτίσεις. Το λες, 300 ευρώ. Μια χαρά. Και να βγει διπλό. Μια χαρά. Χάρισε ένα χιλιάρικο, πένα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει. Λοιπόν, έχω τον Παναθηναϊκό με τον Παθρακικό. Δύσκολα, ο Παναθηναϊκός τώρα τελευταία... Δεν πρέπει να πιστεύουμε σαν ομάδα τόσο πολύ, αλλά... Σκοράρει με το κουταλάκι. Στην έδρα του πιστεύω θα το πάρει στο τέλος του ματσάκι. Ναι, εντάξει. Και με αυτό το σχετικό έδωσα χ ημίχρονο, θα το παίξω δηλαδή, το έπαιξε κιόλας, όχι θα το παίξω. Χ ημίχρονο άσο τελικό στο 360. Ναι, εντάξει, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα πάει να κλειστεί μέσα το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, θα κλειστεί λίγο. Ας ελπίσω να μην φάει κανένα γκολ. Ναι. Μετά το δεύτερο θέλει ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πάρει βασικά, το μάτς. Για χ ημίχρονο τελικό. Ναι. Αλλά εντάξει, το πιστεύω για αυτό το μάτς, για αυτό το. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνω και εγώ μια παρένθεση για να πω και έναν τρόπο παιχνιδιού που κάνω εγώ όσον αφορά πάλι μπόμπες. Το οποίο δεν ξέρω αν το ακολουθείς κι εσύ. Εγώ παίρνω όλα τα φαβορί της Ελλάδος. Σε διακόψω λίγο. Είμαστε τόσο κουρασμένοι από χθες που βγήκαμε και είναι λίγο σήμερα. Δεν έχουμε όρεξη στον κόσμο. Θα πω τι έγινε, χάσαμε λεφτά. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Του βαριόμαστε. Συνήθω. Να λέμε ένα λεπτό, να ξέρουμε. Να πω ότι. Αν θέλετε, κάνουμε και φουτάνα, αλλά. Για την Ελλάδα ακολουθώ ένα συγκεκριμένο σύστημα. Το οποίο το ακολούθησα και πέρσι και με πλήρωνε. Και παίρνω τα τρία φαβορί, σε εισαγωγικά, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Παίρνω αυτά τα τρία φαβορί και ο ανεξαρτήτου έδρας παίζω χ ημίχρονο και να κερδίσει το φαβορί. Θα κάνω μια τριάδα και βάζω 10 ευρώ. Συνήθως αυτή η τριάδα παίρνει περίπου στα 1000 ευρώ με τα 10. Εντάξει. Βάζω αυτές τις τρεις ομάδες
Συνήθως τα φαβορί καμιά φορά δυσκολεύονται στο πρώτο ημίχρονο να καθαρίσουν το μάτς. Άλλες φορές το καθαρίζουν. Δηλαδή, μπορεί να δεις ένα Ολυμπιακό να πετάει τρεις μπάλες από το πρώτο ημίχρονο για να το καθαρίζει το μάτς. Άλλες φορές. Όπως με το ΔΕΗ. Ναι, άλλες φορές δυσκολεύεται. Όπως π.χ. με τον Πανετολικό, το οποίο τότε μου είχε χαλάσει το δελτίο και δεν έκανε το διπλό. Αν έκανε το διπλό, θα με πλήρωνε ένα χιλιαρικάκι, αλλά έμεινε στο 0-0. Εντάξει, να κάνουμε. Κρατάμε αυτά. Και να δώσουμε πάλι και το σημείο του φίλου μας, έτσι. Τα δύο σημεία του φίλου μας, του ματστοίχημα. Θα τα δώσουμε. Τα οποία είναι 3-4-3, όπως αναλύσαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Ελπίζω να μην είδε ο κόσμος, να μην το ξαναεξηγούμε. Λοιπόν, και έχουμε δύο ματσάκια. Το ένα είναι από Ιαπωνία, G-Link 2. Τώρα, Ιαπωνία, Ναι, ναι, ναι. Είναι η Μίτου με την Κιτάκη. Είχε και ένα ανέκδοτο τώρα που πεις για Ιαπωνία. Πάλι μια ανέκδοτο θυμήθηκε. Ναι, είναι καλό αυτό. Άντε, πες. Σας αρέσει. Πώς λέγεται η Ιαπωνέζα Καλονή. Απόλλων Καλονή. Πώς λέγεται, πώς την φωνάζουν, παιδί μου. Πώς λέγεται. Ναμουνάκι για γαμίση. Ναμουνάκι για γαμίση, το Ναμουνάκι είναι το όνομα. Ναι. Ωραία, καλή φάση. Αυτά τα αρήλικα που μας βλέπουν δεν ξέρω πότε θα μας καταγγείλουν. Πάμε να δώσουμε τώρα τα ματσάκια του Match Στοίχημα, τον οποίο είπαμε μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook, Match Στοίχημα. Δίνει το Μύτο Κιτακιούσου. Μας λέει ότι στις τρεις τελευταίες σεζόν ανταλλάσσουν αποτελέσματα. Τον πρώτο γύρο ήρθε διπλό, άρα το ίδιο περιμένουμε και σήμερα, να έρθει διπλό. Σε απόδοση 2.90, η Κιτακιούσου. Και τι, ναι, από αυτήν εδώ θα κόψω καμιά γλώσσα καμιά ώρα. Μοντάζ. Και πάμε και από Τίπεν Γκάλεν, εκεί με τη, εκεί η Νορβηγία, εκεί η Χάουγκεσουν με τη Λίλεστρο. Ναι, σε τέσσερις σεζόν λοιπόν η Χάουγκεσουν με τη Λίλεστρο. Έχουν γνωρίσει Φιλανδοί. Ανταλλάζουν αποτελέσματα. Στον πρώτο γύρο ήρθε Άσος, άρα το ίδιο περιμένουμε και σήμερα. Τώρα που είναι δεύτερος γύρος και είναι πάλι στην άλλη έδρα, περιμένουμε πάλι Άσο. Χάουγκεσουν Λίλεστρον λοιπόν στον Άσο, 1.85. Χαμηλούλης λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλουν να κάνουν αυτές το 3-4-3. Αυτά είναι τα σημεία που μας δίνει και ο Ματς Στοίχημα από τη μεριά του. Ίσως να τον έχουμε και live κάποια στιγμή να μιλήσουμε τηλεφωνικώς εδώ να κάνουμε τα δικά. Όχι, ίσως κάποια στιγμή απλά τώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και το έργο αυτού του ανθρώπου, γιατί κάθε μέρα βλέπει τα αποτελέσματα και γράφει σε εξελόφυλλα. Σπαταλάει πολύ χρόνο πάνω σε αυτό. Ναι, δεν σπαταλάει πάρα πολύ χρόνο. Και έρευνα. Ψάχνει πολλή ώρα. Μπορείτε να τον βρείτε, να σας εξηγήσει που είναι το group του, να μπείτε μέσα να δείτε και παρουσιάζει και τα κέρδη που έχει και όλα αυτά. Και να τον ακολουθήσετε αν θέλετε. Δεν μου λες, Βασίλη, πάμε μετά την εκπομπή. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Τι να τσιμπήσουμε. Έχω πεθάνει από την πείνα. Έχεις πεθάνει από την πείνα, τι αφάνε. Τι δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Κάνα σουβλάκι. Ναι, κάνα τέτοια. Δεν τρώμε κανένα σουβλάκι. Καμιά βρωμιά, ας πούμε, να βάλουμε στο στόμα μου. Να βάλουμε και καμιά βρωμιά στο στόμα μας. Εγώ θα πιω λίγο καφέ ακόμα. Yes. Λοιπόν. Σας είπαμε τώρα για Ελλάδα, είπαμε για Asia Nodes. Μας βρίσκεται στο. Με βρίσκεται εμένα στο γκρουπάκι Tipster Academy. Μπαίνετε και όπως πάντα στο email μας αν θέλετε. asochi2@citizentv.gr. Τι θες να το πεις εσύ? Εντάξει, το λέω κι εγώ. Ή στο προφίλ μας στο Facebook. asochi2@. Μπαίνετε, μας κάνετε ad, μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Προτάσεις κτλ. Εκτός από σεξουαλικά, γιατί άλλη όρεξη δεν έχω τώρα να. Ναι. Μην του την πέφτετε στο ασοχηρδί, γιατί είχαμε πολλά κοριτσάκια που την πέφτανε την προηγούμενη φορά. Να κάνουμε, έχεις και πέφτει. Και άντε να δώσω και εξηγήσεις κιόλας και στη δικιά μου. Ναι, είναι και αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει η Κυριακή μας. Δεν έχεις κανένα βραδινό. Μπαε. Όχι. Μπα, όχι. Θα πέσουμε για ύπνο το βράδυ. Ναι, Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάτσε να βρω εγώ κανένα δευτεριάτικο να πώς μ' αρέσει να το δώσουμε εδώ πέρα στον κόσμο. Δεν βαρέθηκες. Να κλείνουμε. Κάτι, θες να κλείσουμε. Πεινάω. Έλα, κάτσε να. Με συγχωρείτε πολύ. Έχει πας για ένα πανιόνιο. Αλλά τι θέλω εδώ πέρα. Έχει πας για ένα πανιόνιο. Α, κάτσε. Το Mega Match. Το Mega Match. Το Super Derby. Το Super Derby. Why not? Σκοράκι θέλεις. Ακριβές σκορ.
Ναι, έλα ένα σκοράκι, πες το. 1-1-2-1. Για να πας για ένα. Ωραίο. 1-1-2-1. Ναι. Σκοράκι, πας για ένα. Πας για ένα. Ωραία. Έχεις πάει. Έχω πάει, ναι. Ωραία είναι. Λοιπόν, φύγαμε. Αυτό. Ναι, φεύγουμε, πάμε να πάμε για εμείς. Ήταν η εκπομπή Ασοχή 2, στοίχημα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Είστε πανηδοί.